Το περιοδικό Dynamic Sports έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί τον Γιώργο Γιδάκο, τον δάσκαλο των ποδοαθλητών. Γιώργο, καλημέρα, χρόνια πολλά, σου εύχομαι τα καλύτερα. Χρόνια πολλά και εγώ στο κοινό του Dynamic Sport. Γιώργο, χαίρομαι που άλλη μια φορά είμαστε μαζί και δίνουμε μια συνέντευξη για το site σου, που είναι το πιο αντικειμενικό που έχω δει μέχρι στιγμής. Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχουν site σαν το δικό σου, να γράφουν πράγματα που αφήνουν τους ανθρώπους και μιλάνε ελεύθερα. Να υπάρχει μια ελεύθερη γνώμη. Ναι, ναι. Ωραία. Γιώργο, μίλησέ μου σε παρακαλώ για την εξέλιξη του kickboxing στην Ελλάδα. Η εξέλιξη, Γιώργο, είναι η εξής. Αν μιλήσουμε για αθλητές, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι αθλητές. Αν μιλήσουμε για διοργανώσεις, υπάρχουν πάρα πολλές διοργανώσεις. Αν μιλήσουμε ποιοι είναι αντικειμενικοί ή όχι, εκεί τα κάνουμε χάλια. Δεν υπάρχει σωστή οργάνωση ως το θέμα της διαιτησίας. Δεν υπάρχουν έμπειροι διαιτητές το να μπορούν να βγάλουν αποτελέσματα σωστά σε κομμάτι επαγγελματισμού. Δεν είναι τόσο έμπειροι προπονητές. Δεν μπορούν να διαιτητεύσουν έναν αγώνα Μιχάλη Ζαμπίδη. Δεν μπορούν, γιατί αυτή τη στιγμή θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτός είναι που μας αντιπροσωπεύει στο εξωτερικό και τώρα είναι πολλά αξιόλογα παιδιά. Δεν θέλω να πω άλλα ονόματα για να μην αδικήσω κάποιον αθλητή. Τον τελευταίο καιρό βλέπω διάφορες διοργανώσεις. Κοντράρονται η μία με την άλλη. Προσπαθούν να κάνουν ο ένας καλύτερο κάτι από τον άλλον. Εμένα δεν με απασχολεί σαν προπονητή αυτό το πράγμα. Εμένα με απασχολεί κάτι άλλο. Που εκμεταλλεύονται όλους αυτούς τους αθλητές που κάνουν τόσο πολύ κόπο για να φτάσουν εκεί που φτάνουν. Έχουν μπει κάποιοι πες το μάνατζερ, κάποιοι ψευτομάνατζερ, γιατί μάνατζερ σημαίνει πολύ μεγάλη συζήτηση που κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να το κάνουμε συζήτηση, αλλά θα το πω χοντρικά. Κάποιοι προπονητές που δεν είναι ούτε καν προπονητές, δεν ξέρουν δηλαδή να πάρουν έναν αθλητή να τον φτάσουν ψηλά, να του βρουν τα προβλήματα και να τον βοηθήσουν, και οι διαιτητές βγάζουν αποτελέσματα όπως τα θέλουν αυτοί. Δηλαδή έχουμε αρκετούς διαιτητές. Κάνουν κουμάντο, κάνουν παιχνίδι. Κάνουν παιχνίδι εις βάρος των παιδιών. Και εις βάρος πιο πολύ των αθλητών, για να κάνουν πιο γεμάτες τις τσέπες τους οι διοργανωτές. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι διοργανωτές που το κάνουν αυτό? Φαίνονται. Πάμε rematch, έλα να το ξανακάνουμε ένα έξτρα γύρο χωρίς να υπάρχει έξτρα γύρος. Το χαμένο να τον δίνουμε νικητή. Διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά για μένα είναι. Τελευταία πήγα και παρακολούθησα το τελευταίο το event. Ήταν πολύ super. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ με την κάρτα αγώνων. Είχαμε ένα πολύ καλό αθλητή στην επαγγελματική πυγμαχία που δεν έχουμε κανέναν άλλο επαγγελματία πυγμάχο. Προς το παρόν δηλαδή, έχουμε κι άλλον ένα που δεν ακούγεται. Ήρθε το παιδί να παίξει την πατρίδα του, να παίξει αγώνα, και γιατί να τον προβάλλουν τόσο στο τέλος όσο έπρεπε. Το κάναμε χάλια αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι 33 χρόνια εδώ πέρα και δεν θεωρώ δηλαδή να πω τον εαυτό μου πως ναι, τα ξέρω όλα και μιλάω έτσι. Δεν είναι αυτό σωστό, γιατί αδικούμε και κάποιους πιο παλιούς και από μένα, ναι, που δεν έχουνε. Λυπάμαι όμως που δεν μιλάνε. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι που το βλέπω αυτό το πράγμα και δεν κάθεται να μιλήσει κάποιος, να πει ξέρεις την αλήθεια. Και ξέρεις, πολλές φορές, Γιώργο, η αλήθεια πονάει. Και δεν τη θέλει το σύστημα, την ξερνάει την αλήθεια. Εμένα δεν με προβληματίζει αν με ξεράσει και δεν με θέλει η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν με απασχολεί καθόλου, δεν με απασχολεί. Γιατί ξέρεις κάτι, εγώ είμαι δάσκαλος, ξέρω να πολεμάω, ξέρω να μάχομαι και στα σκληρά και στα δυνατά. Εποχές που με δυσκολεύανε η ομοσπονδία που με είχε έξω από το σύστημα, εγώ διοργάνωνα μόνος μου αγώνες και έστεινα μόνος μου με τους αθλητές που είχα. Και πάλι το ίδιο θα κάνω αν μου αρνηθούν να παίζουν οι αθλητές μου. Έχω αξιόλογους αθλητές και τόσα χρόνια
τις εξετάσεις μου τις έχω δώσει, δεν χρειάζεται να πω. Απλώς με πειράζει, στεναχωριέμαι που πάω να δω μια καλή διοργάνωση και βλέπω πράγματα. Βλέπω πράγματα που γίνονται αντίθετα από αυτά που είναι στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό με προβληματίζει. Γιώργο, πες μου για τη γνώμη σου για το μέλλον του kickboxing στην Ελλάδα και για τους νέους προπονητές. Το μέλλον, Γιώργο μου, είναι μεγάλο. Αν οι παλιοί έχουν δώσει καλές βάσεις στους καινούριους προπονητές, ξέρεις τι γίνεται, ρε Γιώργο. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει δάσκαλος και τι σημαίνει... Και τι σημαίνει coach. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχουμε μπερδέψει αυτά τα δύο πράγματα. Πολλοί δάσκαλοι, πολλοί coach, να το πω έτσι, λένε έχω 150 πελάτες και έχω 2 αθλητές. Κοιτάνε τους αθλητές. Παλιότερα ίσως το έκανα και εγώ και ίσως δεν το βλέπα έτσι. Κοίταγα, επειδή είμαι ρομαντικός επάνω με τον αθλητή, κοίταγα πάντοτε να κοιτάξω αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό και όχι αυτοί που κάνουν αθλητισμό. Όταν έχεις ένα γυμναστήριο πρέπει και τα δύο να τα κοιτάς. Δεν γίνεται να κοιτάς μόνο αυτόν που παίρνεις λεφτά και όχι τον αθλητή. Γι' αυτό γίνονται και αυτές οι μεταγραφές συνέχεια. Πάω μεταγραφή, φεύγει ο ένας αθλητής, πάει στον άλλον προπονητή, φεύγει από τον ένα προπονητή, πάει στον άλλο προπονητή. Αυτά είναι συμφέροντα. Συμφέροντα και δεν υπάρχει έτσι μέλλον. Σαν κομμάτι αγωνιστικό, αθλητικό, υπάρχει. Υπάρχουν αθλητές. Δασκάλοι καινούργοι δεν θα βγουν. Γιατί δάσκαλος, το να γίνεις δάσκαλος, είναι μεγάλη κουβέντα. Και όπως έχεις περάσει από τα ντότζο, ξέρεις τι σημαίνει δάσκαλος. Θέλει κότσια, Όχι μόνο κότσια, θέλει να είναι πατέρας, μητέρα, ψυχολόγος, πρέπει να είναι πάρα πολλά πράγματα. Γιατί όχι στις καλές και στις νίκες, είμαι δάσκαλος και είμαι μαζί σου, είναι και στις ήττες μαζί σου. Εγώ υπήρχαν μέρες που για έναν αθλητή μου συγκεκριμένο δεν κοιμόμουν πολλές φορές, γιατί έψαχνα να βρω το πρόβλημά του. Για να του το λύσω, για να του το δώσω. Αυτός είναι ο δάσκαλος και ποτέ ευχαριστημένος από τον αθλητή μου δεν είμαι. Πάντοτε ζητάω πράγματα. Αν τη σημερινή εποχή βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι που δύσκολα να βγουν, γιατί βλέπεις πως πάει το όλο σύστημα, βλέπεις τι γίνεται, είσαι με το σύστημα, σε απορουφάμε, σου δίνουμε αγώνες, σου δίνουμε τα πάντα. Δεν υπάρχουν δύσκολα. Εγώ δεν βλέπω η εξέλιξη. Υπάρχουν 2-3 ταλέντα αθλητών, πρέπει να βρεθούν και 2-3 ταλέντα προπονητών, γυμναστών, coach όπως θέλουν να το λένε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι παλιοί δάσκαλοι κουραστήκανε, απογοητευτήκανε, τους ξερνάει το σύστημα γιατί δεν είναι γιο, γιατί μόνο αυτό τους πειράζει, μόνο αυτό το θέλουν αυτοί, να είναι γιο, δηλαδή με στην καλή χαρά. Η νέα τάξη πραγμάτων είναι να είναι κολοτούμπες, δηλαδή να είναι συνέχεια, μέσα στα site τα δικά σας, να μιλάνε, να δίνουν συνεντεύσεις, αυτό είναι. Αλλά και εγώ ο ίδιος τώρα, και εγώ ο ίδιος απογοητεύτηκα από όλες αυτές τις φάσεις και πιστεύω από εδώ και πέρα να είναι και η τελευταία μου συνέντευξη που θα δώσω και από εκεί πέρα θα βάλω το γιο μου, γιατί ο γιος μου τα λέει καλύτερα. Τα λέει σαν νέα, μιλάει με τους νέους, μιλάει με το νέο αίμα πραγμάτων, δηλαδή με τη νέα τάξη πραγμάτων. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω με τη νέα τάξη πραγμάτων. Και κακώς που το κάνω αυτό. Κακώς λέγοντας, γιατί κάποιοι που θα δουν τη συνέντευξη θα πούνε, κοίταξε ο Γιδάκος μας ταχώνει. Μας ταχώνει, δεν τους πειράζει η πραγματικότητα. Ναι, αλλά γι' αυτό καταντήσαμε. Αν το πάμε και πολιτικά, καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί η αλήθεια πρέπει να τη βλέπουμε στα μάτια. Και αν είναι κάτι η σωστή, αν είναι κάτι και δίκαιοι, να παίρνουν τα λάθη τους να τα διορθώνουν. Εγώ έτσι έμαθα το δάσκαλό μου και έτσι θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που λένε οι άλλοι. Με ενδιαφέρει τι λέω εγώ, αν τα έχω εγώ καλά με τον εαυτό μου. Και ξέρουν πολύ καλά για ποιους μιλάω. Ξέρω πως αυτοί δεν κοιμούνται. Εγώ κοιμάμαι όμως το βράδυ. Ξέρω πως έχουν τη διπλωματία τους μέσα, εγώ δεν την έχω. Εγώ αυτό που είμαι, αυτό λέω.
μ' αγαπάνε, να μ' αγαπάνε για αυτό που λέω και όχι για αυτά που θέλουν αυτοί να λέω. Τίποτα άλλο. Γιώργο, θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σου για την ερασιτεχνική πυγμαχία στην Ελλάδα. Τι να σου πω για την ερασιτεχνική πυγμαχία της Ελλάδας. Η ερασιτεχνική πυγμαχία τη λάτρεψα και βασικά την πυγμαχία λάτρεψα. Αυτό που λάτρεψα τότε εγώ και πολλοί άλλοι που μας έχει μοιήσει, παρόλο που δεν ήμουν αθλητής ποτέ της πυγμαχίας και δεν ήθελα να ακούω καν για πυγμαχία, όταν την έμαθα τη λάτρεψα, γιατί κατάλαβα πως είναι ένα κομμάτι, είναι ένα κομμάτι από το καράτε που λατρεύω. Η πρώτη μου αγάπη είναι το καράτε και μετά είναι η πυγμαχία. Τώρα το kickbox πως προήρθε, το έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις μου και ξέρεις τι, η μία αποτυχία μου είναι η αρχή της επιτυχίας μου, κάπως έτσι το λέω εγώ. Δηλαδή απότυχα κάπου σε έναν αγώνα και από εκεί και πέρα ήθελα να μάθω τι είναι αυτό που δεν ήθελα και δεν μου άρεσε. Αυτό ήταν η πυγμαχία. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που την πυγμαχία τη θέλουν να τη βλέπουν πολύ χαμηλά. Ήταν ο βασιλιάς του αθλήματος, ήταν ψηλά, τώρα τη βλέπουμε πολύ χαμηλά. Τι να πούμε για τα πανελλήνια πρωταθλήματα που τα έχουν ισοπεδώσει, για αθλητές που δεν θέλουν να πηγαίνουν στους συλλόγους και στα σωματεία να κάνουν προπόνηση. Γιατί μιλάμε, για τα συμφέροντα της διαιτησίας, γιατί, για έναν που κάνει κουμάντο για όλους τους άλλους. Τι άλλο ρε Γιώργο θέλω να σου πω, οι έξυπνοι άνθρωποι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά για την πυγμαχία. Δεν είμαι εγώ άνθρωπος που μπορώ να μιλήσω για την πυγμαχία, για αυτό που ακούω, για αυτά που βλέπω. Εγώ δεν είμαι άξιος να μιλήσω για την πυγμαχία. Αλλά αυτά που βλέπω και αυτά που ακούω για λίγο, έστω λίγο, αν μου δίνετε το δικαίωμα να μιλήσω, σαν τρίτος και όχι σαν δεύτερος, ούτε σαν πρώτος, μιλάω. Το σύλλογό μου τον πετάξαν έξω γιατί πήγα να κατεβάσω 10 αθλητές και σου λέω, Γιδάκος, θα έχει ψήφο, βγάλτε τον, πετάξτε τον. Τον διαγράφουμε, λέει, το σύλλογό μου. Πώς τον διαγράφουνε δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, η Γενική Γραμματεία, λέει, στον διαγράψε. Και η Γενική Γραμματεία με έχει μέσα. Και αυτοί με έχουν διαγράψει. Βρες τα εσύ και πες μου. Κάνεις ρεπορτάζ, ψάξε και βρες το. Πώς γίνεται και τι κάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που με ρώτησες για την ερασιτεχνική πυγμαχία. Δεν υπάρχει ερασιτεχνική πυγμαχία. Με το ζόρι κατεβάζουν αθλητές για να παίξουν. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, Γιώργο. Για να βγει ο γιος σου και ο γιος μου πρωταθλητής. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γιώργο, θα ήθελα να μου μιλήσεις για το δημιούργημά σου, για αυτή την εκπληκτική ομάδα που λέγεται Spartan Warriors. Γιώργη, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι αθλητές εδώ μέσα που έρχονται και γυμνάζονται. Το θέμα, θα σου πω έτσι ειλικρινά, το τελευταίο καιρό τα παιδιά που είχα φτιάξει δεύτερη γενιά, έχει βγει και τρίτη γενιά τώρα, βγαίνει καινούργια γενιά, μικρά παιδιά, σε ηλικία, όταν λέμε μικρά παιδιά, από 16 χρονών, 15 ως 22. Αυτή είναι η καινούργια τέταρτη γενιά που θα βγει από εδώ μέσα από το σύλλογο αυτόν. Στα 33 χρόνια μάχημη δουλειά, βγαίνει και τέταρτη γενιά. Και στα τρία αθλήματα, και στο καράτε, και στο box και στο kickbox. Έρχονται κάποιοι φτασμένοι αθλητές στο σύλλογο μέσα. Οι φτασμένοι αθλητές δεν είναι μόνο φτασμένοι αθλητές. Το θέμα είναι σαν δάσκαλος να μπορείς να κρατήσεις τα καλά στοιχεία που έχουν αυτοί οι φτασμένοι αθλητές και να μπορείς να τους προσθέσεις και άλλα πράγματα και άλλη μαγεία. Εγώ έτσι το θεωρώ. Εμένα είναι πρόκληση κάθε φορά που έρχεται ένας αθλητής. Ξέρεις για ποιο λόγο, Γιώργο? Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ένα γαϊδούρι και να του μάθεις, και συγγνώμη που το λέω κιόλας στο γαϊδούρι, να του μάθεις καινούργια περπατησιά. Δεν γίνεται έτσι. Και εννοώ όταν πάρεις ένα φτασμένο ψηλού επίπεδου αθλητή, να τον πάρεις και τα λάθη του να τα κάνεις επιτυχία του. Εκεί που ήταν εκεί να τον φτάσεις πιο ψηλά. Είναι μεγάλη μαγιά. Με θέλει μεγάλη και μαγιά και μαγεία πολύ να μπορείς να βρεις τα ελαττώματά του για να τον εκρατήσεις και για να μπορείς να τον πάρεις ψηλά. Δεν γίνεται να πάρεις έναν αθλητή και να τον στήσεις ή να τον στήσεις σε πάση περιπτώσει με ψέματα και έτσι. Δεν γίνεται αυτό.
Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις πολύ. Ξέρεις τι, πολλές φορές γυρνάει και μπούμεραγκ. Γυρνάει και μπούμεραγκ ένας φτασμένος αθλητής να μείνει κοντά σου. Γιατί μπορεί να είναι όλα του τα λάθη να μην τα βγάλει, γιατί εκεί τον χάνεις. Εκεί μετράει ο δάσκαλος ο μεγάλος. Τον χάνεις. Πώς? Έρχεται ο φτασμένος αθλητής, εγώ σου λέω, εγώ είμαι φτασμένος αθλητής, δεν με απασχολεί. Θα κάνεις λίγο τα, θα κάνεις και τα τυφλά μάτια για να τον προπονήσω όπως θέλει αυτός. Όχι. Αν είσαι μάγκας και είσαι δάσκαλος, θα του πεις αγόρι μου, ξέρεις κάτι, ήρθες εδώ πέρα στο Spartan Academy, Spartan Warriors, θα πάρεις το ποτηράκι σου που το έχεις γεμάτο και θα το αδειάσεις και να το ξαναγεμίσουμε με καινούργιες ιδέες, με φρέσκες ιδέες, καινούργια πράγματα. Θα κρατήσουμε λίγο νερό, τα καλά στοιχεία, τα κακά στοιχεία τα πετάμε. Ή kickbox είναι, ή box είναι. Καλός κακός αυτή τη στιγμή είμαι εγώ, σαν Γιώργος Γιδάκος, αυτός που ίδρυσε αυτό το σύλλογο, γιατί Γιώργο, δεν τρέπουμε να στο πω, πέρασαμε από Πυρού και Σιδήρου, ένα υπόγειο είναι που κάνει προπόνηση, είναι η παλιά σχολή, old school προπόνηση, old school μυαλά. Με αυτά πολεμάμε, αυτά είναι τα όπλα μας, καλή θέληση, καλή πίστη. Έχουμε τον Τιγράν, Ολυμπιονίκη, πολύ, πολύ γνώση στην πυγμαχία. Έχουμε τον Νίκο τον Γιδάκο που είναι ο γιος μου, δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητής στο Σότοκαν Καράτε. Το λέω αυτό, Σότοκαν Καράτε, να μην μπερδευόμαστε, παγκόσμιος πρωταθλητής. Και εγώ που έχω βγάλει όλους αυτούς τους πρωταθλητές στο kickbox, στο box, και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο στερέωμα. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Έχω στοιχεία. Στοιχεία λέγοντας, δεν θα τους δώσω εγώ και καλά. Τις εξετάσεις μου τις έχω κάνει, τις βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να πω τι ακριβώς έχω κάνει εγώ. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, το Σπάρτα Βόρειος θέλει να κρατήσει τη συνταγή, την αγάπη της οικογένειας και όχι του πελατολογίου. Δεν με ενδιαφέρει αν έχω 300 αθλητές ή αν έχω 3 αθλητές. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω δουλειά. Όπως δούλευα παλιά, δόξα τω Θεώ, μου δίνει δύναμη το να βλέπω έναν αθλητή και προχωράει. Εντάξει, δεν είμαι και κανένας πιτσιρικάς ηλικιακά, αλλά έχω πλήρης γνώση. Είμαι 52 χρονών, πατάω στη γη, δεν είμαι στον αέρα, για να σου πω πράγματα που δεν μπορώ να τα στηρίξω. Εγώ τι λέω το στηρίζω και με πράξη και με λόγια και με έργα. Αυτό είναι το Σπάρτα Βόρειος. Μια καλή οικογένεια. Μια χριστιανική καλή οικογένεια. Με ενδιαφέρει αυτό που λέω. Με ενδιαφέρει να υπάρχει μόνο μπροστά. Μόνο μπροστά. Το ποτάμι μπροστά πάει, δεν πάει πίσω. Και εμείς πρέπει να είμαστε μπροστά μόνο, να κοιτάμε μπροστά με παλιές συνταγές για να βγάζουμε αποτέλεσμα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτές είναι οι παλιές συνταγές. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη χύμαρο που έδωσες. Να σου ευχηθώ να έχεις καλή υγεία εσύ, οι αθλητές σου, η οικογένειά σου, και να είναι ένα καλό και δυνατό 2014. Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, και στο site σου, στο Dynamic Sport, και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε και μην το βάζετε κάτω. Μιλάτε αλήθειες, λέτε αλήθειες, κοιτάτε μπροστά και όχι πίσω. Το πίσω είναι στο παρελθόν, μπροστά να κοιτάμε. Μόνο μπροστά να κοιτάμε και αυτά που βλέπουμε να τα λέμε. Γιατί αν δεν τα λέμε, θα αφήσουμε αυτούς να κάνουν συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Τίποτα άλλο. Καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.